Κυρία Παχιαδάκη, καλημέρα. Τι κάνετε? Καλημέρα, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που είστε καλά. Πάμε στις πρώτες πληροφορίες για αυτό το περιφερειακό παρατηρητήριο, γιατί έχουμε καιρό και να το δούμε και να το ακούσουμε και να μάθουμε περισσότερα πράγματα. Ναι, είναι η αλήθεια πως ένα καινούριο εγχείρημα που κάνουμε. Θα έλεγα ότι τολμούμε να διαμορφώσουμε ένα καινούριο πλαίσιο και να γίνουμε ένα σημείο αναφοράς για όλα αυτά που γίνονται στο πεδίο. Και όταν αναφέρομαι στο πεδίο, όταν λέω το πεδίο, αναφέρομαι ασφαλώς για την κακοποίηση. Βεβαίως πάντα σε επίπεδο Κρήτης, παρόλο που είναι πρώτο στην Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο. Ποιος είναι ο λόγος να έχουμε αυτό το σημείο αναφοράς? Το λέω με την έννοια, στην πράξη που αποτυπώνεται για τις γυναίκες που σας ακούνε αυτή την ώρα, πώς αποτυπώνεται στην πράξη? Στην πράξη θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα χρόνια μιλούμε και αναζητούμε τις απαντήσεις που μας δώσουν οι γυναίκες όταν τους λέμε ότι προτείνουμε να, βεβαίως, να ανοίξουν το στόμα, να μιλήσουν, να μοιραστούν το πρόβλημά τους κλπ. Αυτό μετά που θα γίνει, δεν ξέρουμε την πορεία που έχει αυτή η διαπίστωση που γίνεται μέσα από υπηρεσίες. Από εκεί και μετά δεν ξέρουμε την τύχη αυτής της πρότασης που εμείς κάνουμε, που γίνεται όλη η διαδικασία. Όμως από εκεί και μετά θα πρέπει να ξέρουμε πού πήγε αυτή η υπόθεση, πώς προχώρησε, βελτιώθηκαν πράγματα, άλλαξαν πράγματα. Άρα μιλούμε ότι πρέπει να βελτιώσουμε την ανταπόκριση των υπηρεσιών οι οποίες εμπλέκονται μέσα στο πεδίο αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρία Παχιαδάκη, γιατί εγώ ήρθα, κατήγγυλα ή μίλησα, με βοηθήσατε, βρήκα και μια δουλειά λίγο παρακάτω να σταθώ στα πόδια μου, με τη δική σας την δύναμη, με τη δική σας την τη βοήθεια, με τη δική σας τη στήριξη, αλλά η πορεία από εκεί και κάτω για το αν έχουν διορθωθεί τα πράγματα, είτε έχω μείνει είτε δεν έχω μείνει μέσα στο σπίτι μου, και το πώς εξελίσσεται η πορεία της ζωής μου, το τι χρειάζομαι, αν χρειάζομαι κάτι, δεν ξέρω αν μπορείτε να με ξαναβοηθήσετε και να με στηρίξετε. Από όπου και αν σας ακούω αυτή την ώρα, από την Ελλάδα, από την Κρήτη, από την Κύπρο, μπορείτε στη συνέχεια να με βοηθήσετε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το βήμα και μέσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Να πω την αλήθεια ότι δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Είναι μια πρόκληση. Θα έλεγα μια πρόκληση για όλους μας. Και ο στόχος τον οποίο έχουμε είναι να χτίσουμε και να αποτυπώσουμε τα δεδομένα, τα οποία δεδομένα μπορεί να επιδέχονται βελτιώσεις. Και σίγουρα δεν πρέπει να κρατήσουμε τα παλιά πρότυπα. Πάντα ψάχνουμε για νέα εργαλεία. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα εργαλείο το οποίο σκοπεύει να θεμελιώσει την εποπτεία όλων αυτών που είπαμε προηγουμένως, και ώστε να έχουμε μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου που λέγεται κακοποίηση ή βία κατά των γυναικών. Και εγώ θα το προχωρήσω παραπέρα και να πω, δεν είναι μόνο για την κακοποίηση των γυναικών. Μιλούμε για να βελτιώσουμε την εικόνα της οικογένειας. Νομίζω το λέτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να βελτιωθεί η εικόνα της οικογένειας, γιατί υπάρχουν πάντα μέλη από πίσω τα οποία έχουν και αυτά υποστεί μια πάρα πολύ μεγάλη βία. Είναι αυτό το οποίο βλέπουν, είναι αυτό που ακούν, είναι η ψυχολογική βία, είναι η λεκτική βία και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια είναι μια βία η οποία, ναι μεν, μπορεί να μας παίρνει και να μας σηκώνει ως γυναίκες σε κάποια στιγμή, αλλά είναι και βία που είναι ακόμα και κατά των ανδρών, έχετε τολμήσει να το πείτε. Οπότε αφορά, καλά το λέτε, όλα τα μέλη της οικογένειας. Έτσι ακριβώς, και πάντα ψάχνουμε να βρούμε καλά πρότυπα. Αυτή τη φορά σε αυτό το κομμάτι έχουμε βρει ένα πολύ καλό πρότυπο που λέγεται ένα πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, οι οποίοι χρόνια τώρα οι άνθρωποι αυτοί έχουν γνώση και πλέον είχαν επίγνωση της κατάστασης που γίνεται και εκεί, γιατί το φαινόμενο το ξέρουμε πια πως είναι παγκόσμιο, αλλά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει πράξη. Αυτή την πράξη λοιπόν και αυτές τις καλές πρακτικές τις οποίες εκείνοι έχουν, εμείς θα τις προσεγγίσουμε, θα μάθουμε, θα εναρμονιστούμε με τους τρόπους στους οποίους εκείνοι λειτουργούν μέχρι σήμερα,
και θεωρώ ότι είναι καλό να μαθαίνουμε αυτά τα καλά πρότυπα, τα οποία μπορεί να γίνουν και εδώ εφαρμόσιμα. Δεν είναι τόσο δύσκολο, το θέμα είναι να ασχοληθώ, να ψαχτώ, να αναπτύξω με αυτούς τους νέους τρόπους προσέγγισης, μια προσέγγιση ενός φαινομένου που είναι γνωστό παντού, και να αναπτύξουμε αυτά τα νέα εργαλεία, φυσικά για χάρη της αποτελεσματικότητας την οποία όλοι ψάχνουμε για να έχουμε. Μιλάμε για προγράμματα τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα, δηλαδή θα υπάρχει μια οικονομική ενίσχυση, κυρία Παχιαδάκη, για να μπορέσετε να στηρίξετε και να προχωρήσετε αυτή την πρόκληση όπως την αναφέρατε λίγο παρακάτω. Ναι, ασφαλώς είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά επειδή και από το Ίδρυμα Ποδοσάκη, που είναι ένα κέντρο στήριξης των ΜΚΟ, πάρα πολλές φορές έχουμε βοηθηθεί από αυτό, ώστε αυτό το παρατηρητήριο να το συστήσουμε, να κάνει σε σωστά πόδια όπως λέμε, και να αντλήσουμε την τεχνογνωσία και αυτή την οποία αναζητούμε, γιατί ξέρετε, αν δεν το ψάξω δεν θα το βρω. Είναι ένα πολύτιμο λοιπόν, μια πολύτιμη τεχνογνωσία την οποία θα την πάρουμε εμείς και θα συμβάλλουμε έτσι, σας είπα, στις καλές τοπικές και να μάθουμε μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και πώς κατάφεραν να ενδυναμώσουν τις γυναίκες ή την οικογένεια που είπαμε προηγουμένως, να συνεργαστούμε μαζί τους, να ανοίξουμε δρόμους ενδυνάμωσης και να δούμε τι πράγμα δεν πάει καλά σε μας μέχρι σήμερα, γιατί πάρα πολλά πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και το ξέρουμε όλοι. Πώς λοιπόν θα βελτιώσουμε όλα αυτά τα οποία μπορεί να είναι σήμερα κακό κείμενα. Νομίζω ότι αυτό... Ναι. Να βελτιώσουμε το σύστημα, ένα σύστημα το οποίο μπορεί και να νοσεί. Αν λοιπόν δεν το παρατηρήσουμε πού νοσεί, σε ποια σημεία νοσεί και πού μπορούμε να επέμβουμε και να παρέμβουμε σε αυτό, βεβαίως πάντα κανείς δεν μπορεί να κάνει την παρέμβαση, είναι το κράτος, η πολιτεία αναλαμβάνει όλο αυτό. Όμως το να το αναδείξουμε σαν πρόβλημα είναι πάρα πολύ σπουδαίο, στο ότι και εκεί θα στοχεύσει τελικά αυτό το παρατηρητήριο. Αυτό το οποίο και είπατε και αναφέρετε, ότι μέσα και σε κείμενο δελτίου τύπου, ότι οι παρεμβάσεις του έργου θα συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων και διαδικασιών που θα αντιμετωπίζουν τη βία κατά των γυναικών σε συνεχή βάση, πέρα των 12 πρώτων μηνών υλοποίησής του και της λειτουργίας του παρατηρητηρίου, το οποίο θα συλλέγει διαρκώς δεδομένα, τόσο ο σύνδεσμος ως φορέας υλοποίησης, όσο και οι άλλοι παρεμφερεί φορείς μπορούν να τροφοδοτούν με δεδομένα το παρατηρητήριο, ενώ οι τριμηνιαίες και αιτήσιες εκθάσεις συμπερασμάτων και προτάσεων πολιτικής του θα αποτελούν βασική πηγή των παρεμβάσεων συνηγορίας και θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του. Νομίζω απαντά σε όλα εκείνα τα οποία έθεσα ως ερωτήματα εγώ από τη δική μου την πλευρά, έχοντας την απορία πόσο θα διαρκέσει, αν είναι ενδεχόμενα κάτι το οποίο θα το δούμε σαν πυροτέχνημα να σκάει, αλλά από την άλλη και με τα δικά σας τα λεχθέντα και με αυτό που διαβάζουμε λέμε ότι θα υπάρχει αυτή η διάρκεια έτσι ώστε να μπορεί να στηρίξει όλα τα μέλη της οικογένειας μέσα από τις αρμόδιες τις υπηρεσίες, τους αρμόδιους τους φορείς, οι οποίοι θα καταγράφουν τα δεδομένα μετά την πρώτη επαφή που θα έχει μία γυναίκα, ένα παιδί, κάποιος με εσάς, δηλαδή τον ξενώνα της κακοποιημένης γυναίκας, τόσο στην Κρήτη όσο και στην Κύπρο. Έτσι το μεταφράζω. Έτσι ακριβώς, πάρα πολύ σωστά το λέτε. Αναμένουμε την ανταπόκριση των φορέων, η οποία φυσικά θα είναι ουσιαστική, και εφόσον είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει κτήμα όλων ότι αυτή η αναζήτηση των καλών προτύπων που αναζητούμε, τις οποίες όπως είπατε σωστά ανά τρεις μήνες εμείς θα τις ανακοινώνουμε, γιατί θα είναι τρίμηνες οι εκθέσεις που θα έχουμε, έτσι θα έχουμε κυρίως, βέβαια θα πρέπει και εδώ να σταθώ για λίγο και να πω ότι αν δεν υπάρχουν καταρτισμένα στελέχη τα οποία θα εκπαιδευτούν όπως σας είπα στην άλλη χώρα, ή θα πρέπει να κάνουμε αυτή την καινοτόμα προσπάθεια να την κάνουμε πραγματική και έτσι να βελτιώσουμε τη ζωή όλων. Και ξέρετε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο τη λέξη που σας πω, ότι δεν πρέπει να φτάνουμε ποτέ στη ματέωση. Η ματέωση όλων των προσπαθειών που κάνει μια γυναίκα, που κάνει ένας άντρας, που κάνει ένα παιδί,
Εάν ματαιώνεται συνεχώς, θα πρέπει να αναδείξουμε εμείς τις ρίζες αυτής της ματαίωσης, τους λόγους που ένιωσε έτσι. Άρα αυτό, εάν έχουμε ένα άλλο σύστημα το οποίο δεν περπατά, ας ψάξουμε λοιπόν να βρούμε νέους τρόπους που θα πρέπει να προσεγγίσουμε με αυτούς τους τρόπους τους ανθρώπους αυτούς, ώστε να τους ενδυναμώσουμε και να τους πούμε ναι, υπάρχει δρόμος, θα, εμείς έχουμε οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, θα μπορούν να σας δώσουν αυτά τα εργαλεία της βελτίωσης της ζωής σας. Νομίζω πως είναι τόσο σπουδαίο αυτό, γιατί δεν θα πρέπει να αφήνουμε τον άνθρωπο να απογοητεύεται, και γιατί χαλιέται μέσα στη διαδρομή, στους απέραντους διαδρόμους τους οποίους έχει συνήθως η κρατική μηχανή, όπως συνηθίζομαι να το λέμε. Ξέρετε, κυρία Παχιαδάκη, εύχομαι πραγματικά να έχει αυτή τη διάρκεια την οποία και εσείς επιζητείτε και θέλετε, και η τεχνογνωσία που θα πάρετε στη συνέχεια να μπορέσει να βελτιωθεί και μέσω ενδεχόμενα και άλλων προγραμμάτων, γιατί για πιλωτικό πρόγραμμα μιλήσατε, και ό,τι έχει μπροστά το πιλωτικό, εμάς το μυαλό μας πάει ότι υπάρχει η αρχή, υπάρχει και το τέλος, για να μπορέσει να συνεχιστεί και να έχει αυτή τη διάρκεια που επιζητείτε. Είναι η αλήθεια πως δεν έχουμε συνηθίσει να εγκαταλείπουμε. Και το ξέρετε, το ξέρουμε όλοι πολύ καλά, ότι ναι, μεν ξεκινάμε, γιατί είναι κάποια, κάποτε πρέπει να γίνει μια αρχή. Και αυτή την ονομάζουμε πιλωτική, μια προσπάθεια. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε έχοντας, παίρνοντας απανωτά μετά προγράμματα τα οποία θα αναδείξουν τη βελτίωση που μπορεί να προήλθει μέσα σε αυτό το ενός χρόνου το διάστημα, και από εκεί και μετά επαφίεται πλέον στην ίδια την πολιτεία αν θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα αυτού του παρατηρητηρίου, το οποίο το θεωρώ πως είναι μια εξαιρετική πρόταση, γιατί μόνον έτσι θα πρέπει να μπορεί να βελτιωθεί ένα σύστημα το οποίο, όπως το είπα και προηγουμένως, μπορεί και να νοσεί. Ωραία. Αλλά δεν είναι δυνητικό. Το τελευταίο μου το ερώτημα, με όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτά τα χρήματα τα οποία δίδονται για την δημιουργία ή τη σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου, με όλα όσα αναφέρετε, περιλαμβάνει και πρόνοιες για τους ίδιους τους ωφελούμενους μέσα στο πρόγραμμα γυναίκες, άνδρες, παιδιά? Όχι. Είναι μόνο παρατηρητήριο. Τι μπορεί να συμβεί, όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις. Εμείς απλά θα πάρουμε τα στοιχεία, θα τα παραδώσουμε εκεί που πρέπει, έχοντας τις δικές μας παρατηρήσεις μέσα από αυτόν τον τρόπο της διαχείρισης όλου αυτού του έργου. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Παχιαδάκη. Καλημέρα σας. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.